Το μετρό της Αθήνας στόχος επίδοξων βομβιστών. Το πιο εφελτικό σενάριο των αρχών λίγο έλειψε να γίνει χθες το βράδυ πραγματικότητα με τον εντοπισμό εμπριστικής βόμβας, η οποία ευτυχώς δεν αναφλέγει σε σειρμό στο σταθμό του Εγάλεο. Φυσικά και είναι επικίνδυνο, αλλά τι να πεις, δεν ξέρω για ποιο λόγο ποιος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Κατά τη διάρκεια ελέγχου, ο μηχανοδηγός εντόπισε μια πράσινη τσάντα πάνω σε κάθισμα του τελευταίου βαγονιού. Την άνοιξε και μόλις είδε τι περιείχε, ενημέρωσε την αστυνομία. Ήταν επικίνδυνο. Μπορούσε να είχε δημιουργήσει μια τραγωδία. Ο σταθμός εκενώθηκε και πυροτεχνουργοί τον αποσύνδεσαν. Ο ορολογιακός μηχανισμός αποτελείται από ένα μπιτόνι με έφλεκτο υγρό και ένα πλαστικό κουτί, μέσα στο οποίο υπήρχαν μπαταρίες, ρολόι, καλώδια, καθώς και διακόπτης ενεργοποίησης που είχε τεθεί σε λειτουργία. Βέβαια θα μπορούσαν να υπάρχουν θύματα. Αυτός είναι ένας τρόπος για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο. Ο μηχανισμός δεν αναφλέγει σύμφωνα με την αστυνομία λόγω κακής συνδεσμολογίας. Σε διαφορετική περίπτωση υπήρχε ο κίνδυνος να προκληθεί μεγάλη πυρκαγιά στον υπόγειο σταθμό με απρόβλεπτες συνέπειες. Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τους αξιωματικούς της αντιτρομοκρατικής είναι ότι δεν προηγήθηκε προειδοποιητικό τηλεφώνημα, καθώς ο μηχανισμός είχε τοποθετηθεί στο μετρό την ώρα που το χρησιμοποιούσαν χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεαρής ηλικίας. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα τυφλού χτυπήματος, με τους δράστες να ενεργούν σε διάστημα 17 λεπτών. Από τις 5 και 1 λεπτό που ξεκίνησε ο σειρμός από το σταθμό της Εθνικής Άμυνας μέχρι τις 5 και 18 που έφτασε στο Εγάλεο. Από τον τρόπο όμως που έδρασαν προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Ήθελαν θύματα? Τι ώρα είχαν προγραμματίσει την ανάφλεξη του μηχανισμού? Ποιοι κρύβονται από πίσω? Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τους δράστες? Αν υπήρχαν θύματα, θα ήταν θύματα από τον κόσμο που υποφέρει. Η αστυνομία καλεί όποιον από τους επιβάτες παρατήρησε κάτι ύποπτο να επικοινωνήσει με την αντιτρομοκρατική.